σας γνωρίσω. Δύο φοβερούς τύπους. Είναι υπερκισμένοι. Τι θα κάνετε εδώ, παιδιά? Ήθελα να παίξουμε πιάνο με ένα διαφορετικό τρόπο. Πιάνο με διαφορετικό τρόπο. Το σημαντικό είναι καταρχήν να ειδοποιήσουμε τον κόσμο να μην πυροβολήσουν τους πιανίστες, έτσι. Όχι, είναι ήσυχοι, να παρακολουθήσουν τα όσα συμβούν με ψυχραιμία. Πάνω απ' όλα. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να κερδίσει τις εντυπώσεις της Κρητικής Επιτροπής? Ελπίζουμε πως ναι, αλλά πιο πολύ κοιτάμε να δώσουμε κάτι στον κόσμο που δεν έχει ξαναδεί. Μετά από τόσο προπόνηση, αδερφέ. Πόσο κόπο και πόνο. Ήτανε. Ακόμα δεν πάω από τα πόδια μου. Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα, μπορούμε να δούμε. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τα παλικάρια. Καλησπέρα, τι κάνουμε? Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους έχουμε δύο ανθρώπους της τέχνης. Προφανώς θα μας παίξει το πιάνο. Καταλάβατε λόγω του πιάνο. Μα είναι... Όχι, είναι εντυμένη σαν να πηγαίνω σε μια συναυλία. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε. Τι θα μας παίξετε σήμερα? Πρώτα είναι το Godfather, μετά τη Carmen. Α, Bizet. Μάλιστα. Και μετά έχουμε επιλέξει το... Τα παιδιά του Πειραιά. Τα παιδιά του Πειραιά. Α, μπράβο σας. Χατζηδάκι. Άρα, όπως καταλάβατε, εσείς οι ακαλλιέργητοι, θα ακούσουμε ένα κομμάτι. Δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ακάτρεμα, γιατί έχουμε ένα πιάνο, θα μας παίξουν δύο κύριοι, οπότε προφανώς θα ακούσουμε ακάτρεμα. Ένα... Συγγνώμη, αλλά δεν ταιριάζει με αυτό που θα πω. Είδω γύφτο στη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του. Σε βλέπω σήμερα ενθουσιασμένη. Τέλεια. Και πραγματικά ανυπομονώ να σας ακούσω. Εγώ περισσότερο από όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αρχίζουμε. Α, σκαμπό δεν έχω. Σκαμπό. Δεν έχετε φέρει σκαμπό? Χωρίς σκαμπό. Στα όρθια. Α, σκαμπό. Τι κάνατε? Του φύγε του αριστερού λίγο. Το χτύπησε. Ευγενία, δεν σε πήγε σήμερα. Δε. Γερακίνα. Χορεύετε. Αν και το έχω ξαναδεί, έτσι στο YouTube, για να μην κοροϊδευόμαστε. Είναι πολύ καλό και εδώ. Μην μιλήσεις. Η κυρία Μανολίδου άρχισε την κριτική. Εκείνη έχει το κάθε δικαίωμα να περάσει και στο δεύτερο σκέλος. Ήταν ανάλογα με τις δύο τα σκέλη που παίξανε. Αυτό καταρχήν δεν ήταν ακάτρεμα, προφανώς. Όχι. Ναι, όχι. Ήτανε... Ναι. Ακάτρεμα. Ενδεχομένως. Σας άρεσε, Μπράβο. Πραγματικά ούτε καν να σας κοιτάξω δεν μπορώ πια. Και τι θα κάνετε, θα φύγετε και από εδώ να πάτε πού? Δεν υπάρχει άλλη θέση να πάτε πιο και η κυρία Μανολίδου. Σε αυτό το talent show έχετε εξαντλήσει την απόσταση. Και το πιάνο θα έλεγα να μην τα αγγίξετε τώρα. Καλά, το πιάνο πάει για απολύμανση. Είναι αυτό που λένε πουλόφωνο. Πέραν, τι είναι από τώρα, τι κριτική να κάνω, τι αυτό. Κάτι σε πουτσίνι, ξέρετε. Ναι, για να έρθουμε στο επίπεδό μας. Είσαι ένα επόμενο επεισόδιο.
Από τον Άννα στον Καϊάφα. Δεν... Εγώ πραγματικά ούτε τη δύναμη να πατήσω κουμπί δεν είχα. Τελειώστε εσείς, γιατί με το πουλόφωνο εμείς το καταφέρνουμε στην Κρητική, Ευαγγέλη και στον Μπουτσίνη. Ναι, συνεχίστε εσείς, γιατί εγώ πραγματικά δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό το έκτρωμα το οποίο είδα πριν από λίγο. Έλα, μην το παίρνεις τόσο σοβαρά. Πλάκα κάνανε τα παιδιά. Και αυτή πλάκα. Πλάκα είναι. Μα όλοι έρχονται εδώ και ξεβρακώνονται για πλάκα. Όχι όλοι, η δεύτερη είναι. Στον προηγούμενο δεν ζητούσατε να βγάλει την μπλούζα του. Την μπλούζα. Άλλο η μπλούζα, άλλο τα υπόλοιπα. Γιατί? Όργανο είναι. Ε, παιδιά. Να, συμφωνούν και πιανίστε. Αυτό που το εμπνευστήκατε, πώς σας ήρθε στο μυαλό? Στο YouTube το είδαμε. Α, το είδατε και... Ένα ωραίο απόγευμα και είπαμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε κι εμείς κάτι ανάλογο. Έχει πλάκα. Εγώ διασκέδασα, νομίζω ότι το χιούμορ είναι τόσο εμφανές που δεν μπορούμε να καθίσουμε τώρα να μιλάμε. Ευτυχώς ήταν μόνο το χιούμορ εμφανές και τίποτα άλλο. Χίλια συγγνώμη. Την επόμενη φορά πώς καταλάβετε. Γιατί νομίζω ότι θα υπάρξει η επόμενη φορά. Το ερχόμαστε. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος που έγινε αυτό στο σόου. Καλή μόνο. Ναι. Και σας βρίσκω υπέροχους με τρομερό χιούμορ. Δόξα σε Θεός που μας φτιάξει το κέφι. Σας περνάω. Και άντε και την ηρωική του Μπετόβεν του χρόνου. Το επόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Περάσαμε. 2-1. 2-1 περάσατε. Να σας πω και το επόμενο με σαξόφωνο από πίσω. Φακές και τέτοια. Πάνω απ' όλα λοιπόν υπήρχε ένας φόβος όμως. Ο οποίος ήταν το καπάκι. Φαντάσου να κλαίνε. Φανταστείτε. Θα έκανα και φωνητικά.